Σήμερα θα μιλήσουμε για lives που πήγαν εντελώς λάθος. Όταν κάποιος κάνει live, δεν μπορεί να ξέρει ότι όλα θα πάνε σωστά. Στα βίντεο μπορεί να το κόψει στο edit το λάθος, ενώ στα lives ό,τι γίνει έγινε. Γι' αυτό έχουν υπάρξει φάσεις όπως το να φανεί κάτι που δεν θα έπρεπε. Ή και ακόμα να γίνει επίθεση σε σπίτι εν ώρα live. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα πιο τρελά σκηνικά που έχουν γίνει σε ελληνικά live και μη. Κάτσε κάπου αναπαυτικά και πάμε στο βίντεο. Μαντές μου, βγήκα λίγο έξω στο μπαλκόνι για να σας πω κάτι. Εκτός ότι εντάξει, ξέρετε όλο το μύθο, που άμα δεν το ξέρετε, ισχύει μάλλον ότι άμα πατήσεις subscribe τώρα, βγάζει και τα αστεράκια γύρω-γύρω. Οπότε, άμα θες δοκίμα στο μύθο, αλλά ξέρεις, εγώ έχω πει ότι θα φτάσω 300 γάμα μέχρι το καλοκαίρι. Ωραία, ωραία μέχρι εδώ. Τσεκάρτε πόσο κοντά είμαστε και έχουμε μόνο τόσες μέρες. Τόσες μέρες για να πάμε 300 κάπου. Οπότε σε παρακαλώ, πάντα στο subscribe για να πάμε. Και το προηγούμενο βίντεο βάρεσε τόσα likes. Οπότε σήμερα θα πούμε ένα 6.000 likes. Και αν μαζέψει 6.000 likes, Δευτέρα έχετε μια έκπληξη που θα σας αρέσει πολύ. Πάμε στο βίντεο, 6.000 likes, κάντε όλοι sub. Red Dragon. Ο Red Dragon, όσο έκανε live με το Χαγιάτε πριν πει φυλακή, είχε ένα ατύχημα. Εκείνο τον καιρό κάνανε live streams τα οποία δεν έκλεινε ποτέ η κάμερα. Ακόμα και όταν κοιμόντουσαν. Έτσι, ο Red Dragon, ο οποίος δεν τα έχει και πολύ καλά στο κεφάλι του, άρχισε να τον... Ναι, ενώ ήταν live. Μέχρι που κάποιος μπούκαρε μέσα, όταν το πήρε πρέφα και το έκλεισε. Αυτός ο τύπος έπαιζε Fortnite, μέχρι που κάποια στιγμή πήγε να το κλείσει το stream για να κάνει παρέα με την κοπέλα του. Ξέχασε όμως να το κλείσει και έφυγε για να πάει με την κοπέλα του να κάνει... Ναι, τέλος πάντων. Ούτε το μικρόφωνο έχει κλείσει και ακούστηκαν αρκετά πράγματα. Πάρτε το κλιπ να δείτε. I'm playing Fortnite. Isn't it? My teammate tried to team kill me, but I killed him. Σίγουρα όλοι ξέρετε ποιος είναι ο Ice Speed. Ένας από τους πιο γνωστούς streamers στον κόσμο που γνώρισε τον Ρονάλντο. Γενικά έχει καταφέρει πολλά. Σε ένα live stream, καθώς έπαιζε το παιχνίδι FNAF, έφαγε jumpscare από τη χαρακτήρα Τσίκα και άρχισε να φωνάζει. Τότε χοροπήδησε και κατά λάθος φάνηκε η μπανάνα του. Αυτός ο YouTuber με τους 10 εκατομμύρια ακόλουθους, ονόματι RiseGam, στο YouTube, καθώς έκανε live, σκέφτηκε ότι είναι καλή ιδέα να βάλει το κινητό του μέσα στην πισίνα. Αυτό όμως κόλλησε και φάνηκαν κάποιες φωτογραφίες που είχε στο κινητό του. Waterproof. It should be waterproof. Imagine if this dropped in here. Oh my god, bro. That would... Alright, hold on. Here we try. Hey, yo! Hey, yo! Hold on, I gotta wipe this shit. Nah, hey, yo! Hey, yo, I gotta go! Αυτός εδώ ο streamer ονομάζεται Zillian OP. Έκανε lives που έπαιζε παιχνίδια και έγινε γνωστός για το χιούμορ του και επίσης επειδή είχε βρεθεί σε ένα αυτοκινητικό ατύχημα το 2011 που τον έκανε να καταλήξει σε αναπερική καρέκλα. Ο Zillian έβγαλε πάρα πολλά λεφτά, καθώς πολλοί τον λυπόντουσαν για αυτό που έπαθε και του έστελαν πολλά λεφτά για να τον βοηθήσουν. Μια μέρα ξέχασε να κλείσει το live και σηκώθηκε. Όλοι τον έκραζαν στο chat. Οπότε για να το σώσει είπε ότι δεν σηκώθηκε. Απλά έπεσε από την καρέκλα και τέτοιες βλακίες. Αλλά σίγουρα όλοι καταλάβαμε ότι αυτό δεν ήσυχε. Η streamer Shinshin Bear, άμα το λέω και σωστά, ήταν μια streamer που της άρεσε να δείχνει το σώμα της όταν έκανε live. Μια μέρα όμως
Κατά λάθος, κάπως πείραζε το ρούχο και της φάνηκε η ρόγα της. That's right, there is so worth. I read your message wrong too. Sakardiano, thank you for subscribing. I appreciate it. Welcome to my family. Oh, I totally showed a nipple. That was an accident. I'm so embarrassed. Μετά από αυτό το σκηνικό, φυσικά, την κάναν όλοι report και έφαγε μπαν. Η streamer με το όνομα Nova Patra έκανε συνήθως lives που έπαιζε παιχνίδια ή μιλούσε στο chat. Μια μέρα, καθώς τελείωσε το live stream της, ξέχασα το κλείσει ή κάπως πάτησε λάθος κουμπί και δεν έκλεισε, ξέρω εγώ. Πέρασε λίγη ώρα και καθώς βγήκε από την περσόνα του streamer, άνοιξε ένα περίεργο site και άρχισε να παίζει εισαγωγικά με τον εαυτό της. Το καλύτερο με αυτό το σκηνικό είναι ότι φτιάχνηκαν πάρα πολλά memes που και καλά παίζει κιθάρα κι άλλα. Το Twitch, η πλατφόρμα που κάνει lives, την έκανε ban για πάντα λόγω γυμνού και 18 συν περιεχομένου. Για τελευταία θα βάλουμε δύο clips της Pokimane καθώς έχουν πολύ πλάκα. Στο πρώτο clip, όσο έκανε live η Poki, οι fans της έστελναν βίντεο ώστε να δουν μαζί και να σχολιάσει. Ένας όμως είπε να κάνει πλάκα και έστειλε link από ένα site το οποίο θα καλύψω γιατί εντάξει μπορεί να φάω μπαν. Αλλά κάποιοι από εσάς σίγουρα μπορείτε να το αναγνωρίσετε. Wait, we saw this, right? I have... Στο επόμενο clip, πάλι με το ίδιο site, αλλά άλλη ιστορία, ένας φαν της ήθελε να ψάξει το όνομά της στο Google και καθώς έγραψε PO για να βγάλει Pokimane, του έβγαλε ιστορικά ένα άλλο site από PO που έχει επισκεφτεί παλιότερα. Every single month. Wait, why'd I close it? Oh, that was really stupid what I just did. Oh my god. What can I say? Wait, why'd I close it? Oh, that was really stupid what I just did. Εσείς πιστεύετε αξίζουν να φάνε μπαν γιατί κατά λάθος κιόλας? Γιατί κάποιες φορές δεν το ήθελαν, κατά λάθος έδειξαν κάποια πράγματα, έγινε κάτι. Πιστεύετε αξίζουν τον μπαν? Μην μου κάνω στα comments επίσης. Γράψτε μου και αυτό εδώ πέρα κάτω στα comments. Αυτό εδώ το emoji και κάτι άλλο. Εγώ απαντάω σε όλα, κάνω καρδούλ σε όλα όπως βλέπετε. Κοιτάξτε τα comments, απαντάω σε όλους. Και αυτά. Μπορείς να κάνεις like, subscribe. Διάλεξε ένα βίντεο από αυτά εδώ. Αυτό με τον Νέο Γουλγαμά, αυτό με τον Κονίλο Γαμά. Διάλεξε από αυτά. Από μένα να έχεις μια υπέροχη μέρα ή νύχτα που το βλέπεις το βίντεο. Για πολλά και bye.